Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαιάει και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, μου δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητος της Θείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκηνός ημών και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Πολλά έτη δέσποτα. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θανάτος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θανάτος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θανάτος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και αείσε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος γη και άη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο μόνο Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ηλαιό σου και κατά το πλήθος των ηχθυρμών σου εξάλειψον το όνομα μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία με εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σύμμονο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρυμές θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις εμή η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και αφροσύνην αγαλιάσουν δε ως θεάτη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσης τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ο νόμος των σοδού σου και ασεβή σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ελεσίν σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώ μετά ούκα ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκα εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχος. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες. Κύριε, εις το βοηθήσει μη σπεύσον. Εσκυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατασκυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτοί καεσκυνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφραμφήτωσαν επίση οι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και ελεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις. Ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ. Κύριε μη χρονίσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου. Ενώτησε την δέησή μου αντί αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρό στην ψυχή μου. Ετάπεινωσε εις γην την ζωή μου. Με κάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και εκηδίασαν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάει στις έργες σου. Εν πείμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου. Η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σε επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνων σκηνής λάκων. Ακουστών ποιησών με το πρωί το λαιός. Ό,τι επί σύ ήλπισε. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσω με ότι προσήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέγκατέφυλλον. Δίδαξον με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου, εξάξει εκθλίψιος την ψυχή μου.
και εν το ελέησο εξολοθρέφεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λείβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμενε σε, ευλογούμενε σε, προσκυνούμενε σε, δοξολογούμενε σε, ευχαριστούμενε σε για την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε προσέκατε έφυγον δίδαξον με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρά εσύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το έλεος σου της γηνός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνη μας. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και εν ετών και δεδοξασμένον το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα. Τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, καρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ούκαστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός ημροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγον ερεύξομαι τη Βασιλή Δημήτρη και οφθήσομαι φεδρός πανηγυρίζων και ασογηθόμενος αυτής τα θαύματα. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγον ερεύσω με τη Βασιλή Δημήτρη και οθήσω με φερός πανηγυρίζων και ασογηθόμενος αυτής τα θαύματα. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς Χριστού βιβλών εμψυχών, εσφραγισμένης σε πνεύματι, ο Μέγας Αρχάγγελος, Αγνή Θεωμένος, επεφώνηση χαίρε χαράς δοχείων, δίστης προμήτωρος, αρανηθήσετε. Σώσον ημάς, Αδάμ επανόρθωσης, χαίρε Παρθένε Θεόνυμφε, του Άδου η νέκρωσης, χαίρε Πανάμωμε,
το παλάτιο του πάντων βασιλέως και ρεθρόν επίρρηνε του παντοκράτορος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, πρόδον το αμάραντον, χεραίμον η βλαστήσασα, το μήλον το εύωσμον, χαίρεη τέξασα, ως πραδιόν του πάντων βασιλέως, χαίρε απειρόγαμε κόσμο διάσωσμα. Της αύρης μαχαιρεδείς εκ του πτώματος, ημών εξανέστη με χαίρε η δείπνον, πριν τον δέσποινα Χριστούς ευωδιάζον, θυμία παεύος μου, μύρον πολύτιμος. Αυτόν ως πηγή θείασον συγκροτήσαντας πνευματικών στερέωσον και εν τη θεία δόξη σου στεφάνων δόξης αξίωσον. Ουσούς υμνολόγους Θεοτόν και ως όσα και αυτόν ως πηγή σον συγκροτήσαντας πνευματικός θεραίωσον και εν τη θεία δόξη σου στεφάνων δόξης αξίωσον. Υπεραγία Θεοτόν και σώσον ημάς στα χινή βλαστήσασα των θείων ως χώρα ανήρωτος σαφώς, χαίρε ψυχε τράπεζα, αρτών ζωής χωρίσασα, χαίρε του ζώντος ύδατος, πηγή ακένωτος δέσποινα. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, αμαλής των μόσχων ητεκούσα, τον άλογον χαίρε της πιστής, χαίρε αμνασχύσασα, Θεού αρνών τον έροντα. Πώς μου παντός τα πτέσματα χαίρε θερμών, η βασίλειο. Όξα Πατρί και Υιό, όρθος φαΐνος χαίρε ημώνη των ήλιων φέρουσα Χριστόν, φώτος κατοικητήριον χαίρε το σκότος λύσασα και του ζωφώδης δαίμονας όλο τέλος εκμειώσασα. Τον αιώνων να μην χαίρε πύλη μόνη είναι ο λόγος, διόδεσε μόνος ημοχνός και πύλασα δουλεσμήνα, το κόκκο σου συντρίψασα. Χαίρε η Θεία είσοδος. Τον σωζωμένον πανί Χριστέ, τη δύναμη σου.
φωνές αγμάτων πίστη, συμβόμεν πανύμνητε, χαίρε ποιον όρος και τετηρωμένον εμπνεύματι, χαίρε λιγνία και στάνε μάνα φέρουσα το γλυκένο. Τα τον ευσεβώ αισθητήρια. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, η λαστήριο του κόσμου, χαίρε άκραντε δέσποινα, χαίρε κλίμαξ γήθεν, πάντα σαν ύψωσα σακάριτη, χαίρε η γέφυρα όντως και μετάδοσας, εκθαρά του Πάνας, προς ζωή του συμπνούντας Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, χαίρε κοχύλι πορφύραν θείαν βάψασα εξ αιμάτων σου το βασιλεί των δυνάμεων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νομοθέτην η τεκούσα αληθώς χαίρε δέσποινα, πόντας ανομίας πάντων δωρεάν εξαλείφοντα ακατανόητον βάθος. Ύψος άρητον απειρόγαμε δύσχυμης εθεώθημες. Σαν το κόσμο αχυρόπλοκο στεφανών ανυμνολογούμεν, χαίρες οι παρθένε κραυγάζοντες το φυλακτήριο πάντων και χαρά ακόμα και κρατέωμα. Σίγαν απειρόγα με παρθένε, έσχεσεν μήτρα των επιπάντων θεών και τέτοκας άχρονων ιών. Πάση τη συμνούσισε σωτηρία βραβεύοντα. Ζωής χαίρε πανάμωμε η κατακλυσμού της αμαρτίας, σώσασα κόσμο χαίρε Θεόνυμφε, άκουσμα και λάλημα φρικτών, χαίρε διέτοιμα του Δεσπότου της σώσον ημάς ισχύς και οχύρωμα ανθρώπων χαίρε άχραντε τόπε.
αγίασματος της δόξης, νεκρός εις άρτου. Νυμφών ορόφωτε, χαίρε των αγγέλων χαρμονή, χαίρε η βοήθεια των πιστών δεωμένων σου. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, πυρήμορφον όχημα του λόγου χαίρε δέσποινα, έτσι και παράδεισε το ξύλο εν μέσω έχων ζωής των Κύριων. Ο γλυκασμός ζωτή πίστη τους μετέχοντας και φθορά Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ρωνήμενη στένη σου, πιστός αναγόμεση, χαίρε πόλης του Παμβασιλέως, δε δοξασμένα και αξιακούστα, περί σαφώς όρος αλατόμητον χαίρε βάθος αμέτρητον. Εν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην ευρύχωρον σκήνομα του λόγου χαίρε άγραντε των θείων Μαργαρίτη προαγαγούσα, χαίρε πανθάμαστε πάντων προς Θεόν καταλλαγή των μακαριζόντων σε Θεότο και καστοτέ. Κύρας κροτήσομε τον εξαυτής εκθέντα Θεόν δοξάζονται. Την Θείαν ταύτην και πάντημον τελούντες θεορτή οι Θεόφρονες της Θεομήτωρος δεύτετας κύρας κροτήσομε τον εξ αυτής δεκθέντα Θεόν δοξάζονται. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, βαστάς του λόγου αμόλυνται, αιτία της των πάντων Θεός αιώς, χαίρε πανάχραντε των προφητών περί Αποστόλο το εγκαλόπισμα. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, εξού η δρόσος απέσταξε φλογμόν πολυθεΐας, η λύσας αποθενβόμενση. Χαίρε ο πόκος ο έντροσος, ον γεδαίων παρθένε προεθεάσαντο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ειδούς χαίρε κραυγάζομαι, ημίν γενού θα λατρεύουσα.
Καρδία Σιμών, κλείνω το ούρο.
Πανηγύριζε το δε αείλ
της Θεομήτωρος και εγώ ατό και της Παμακάριστε Θεότο και Αγνή αϋπάρθενε. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς φωτισμός ημών και βεβαίωσης όθεν βόμεση χαίρε άστρον αδύτων εισάγων κόσμο των μεγάν ηλίων χαίρε δε ανοίξασα την κεκλεισμένη αγνή χαίρε στη άγουσα εις την άνω ζωή το ανθρωπινό. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς στο μένε βλαβός εν οίκο Θεού ημών και εγωίσομεν χαίρε κόσμου τον στεφάνωμα χαίρε παρθάμαστε τον δικαίων θείων εγκαλόπισμα και ημών των πιστών το διάσωσμα. Σας παραβλέπονι εν τούτο έχων εκδισοπούσανσε την επίγη σας πόρωσε κι οφορήσασα δια μέγα έλεος δελήσαντα μορφωθήνε
εξεκτήσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξ ασπόρου βλαστήσας γραστρός και φυλάξας ταύτην ως παιδιν αυθωρών, ή να το θαύμα βλέποντες, ή μνήσομεν αυτήν βόντες. Χαιρέτω άνθος της αυθαρσίας, χαιρέτω στέφος της εγκρατείας. Χαιρέ Αναστάσεως τύπον εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγραοκαρπών εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων εσκιόφυλων οι φουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Oh!
της κάτω και των άνοδο όλος, απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρθεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις τα αυτά. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα Πανάγιον επί των χερουβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτού αγαγούσαν, χαίρε η Παρθενίαν και λογίαν ζευνήσα. Χαίρε δεις ελήθη παράβασης, χαίρε δεις η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείου, ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσεως έργων των απρόσιτων γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων ημίν δεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
Άγγος, ως η Θεία Σαφώνος, ορωμέν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γαλάγιν το πως και παρθένος μένεις και τεκίνησχισας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες, πιστός βομέν. Χαίρε Σοφίας Θεουδοχίων, χαίρε Προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμουράνθησαν οι δεινοί συζήτητε, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων πείτε, χαίρε των αλλιέων τας πλοκάς διασπόσα, Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη αυταπάγγελτος ήρθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός. Δήμας εφανή καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέ. Ακούω
Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αιώνα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ονομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενίες ημών ένε και εν το όνοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν. Παλαρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ως απαρχάς της φύσεως, το φυτουργό της κτήσεως, η οικουμένη προσφέρηση Κύριε τους θεοφόρους μάρτυρας, τες αυτόν οικεσίες εν ειρήνη βαθία την εκκλησίαν σου, διά της Θεοτόκου συντήρησον πολυέλε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών,
Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθυνον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνισον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός η εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου Δέσποτα Άγιε ευλόγησο. Θεός κτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Ασπίλε αμόλυντε άφθορε, άχραντε αγνή Παρθένε, Θεόνυμφε Δέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασαν και την αποστήσαν φύση του γένους ημών, της ουρανής συνάψασαν. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον. Μη βδελήξει με τον αμαρτώλων τον εναγή των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεση, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και την των ειδωνών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Άλλος του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη, επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την νεκρή παρών χειλαίων, προσφερωμένης ιδέηση, και των σόνιων και ημών, δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσαν και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως
και της απορρίτου δόξης του Σουΐου και Θεού ημών, κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινα μου, υπεραγία Θεοτόκε, διά της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτι και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω, πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συν του ανάρχου αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο αυτού πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμή. Και δώσει μην δέσποτα προς ύπνον να ποιούσει ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ήδη παθίας. Πάυσον τα σωρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα συσσαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλο και πάνγεωδε και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρονα λογισμών καρδίαν πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίκιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε στο ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ αιώνας των αιώνων. Αμήν.
υπερένδοξε αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει διά σου τα ψυχάς ημών. Η ελπίσμο πατήρ καταφυγή Σεβασμιότατε και λίαν αγαπητέ αδελφέ, Μητροπολίτης Θεοσόστου και Αποστολικής Μητροπόλεως Πατρών, Κύριε Χρυσόστομε, Τίμιον Πρεσβυτέριον, λαέ του Θεού ηγαπημένε, μόλις προλίγου, κατά την εκφώνηση της τρίτης τάσης των χαιρετισμών, εις την υπεραγία Θεοτόκο, ακούσαμε το χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, δηλαδή, χαίρε υπεραγία Θεοτόκε, που νεκρώνεις με τις πρεσβείες σου τα πάθη των ανθρώπων. Αδελφοί μου, ο άνθρωπος, άμα τη γεννήση του φέρει το προπατορικό αμάρτημα και είναι επιρρεπής στα πάθη της ψυχής του. Η Εκκλησία μας, κατά την κατανυχτική αυτή περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, προβάλλει, εξυψώνει το πρόσωπο της Παναγίας Μητέρας μας για να ενισχύσει τον αγώνα μας εναντίον στα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, που ως σκοπό έχουν να φθείρουν την ψυχή και να μας οδηγήσουν στην διαρκή οδύνη και στο μόνιμο ψυχικό πόνο που τελικώς θα φέρουν τον αιώνιο θάνατο. Η Εκκλησία δεν εγκαταλείπει τον άνθρωπο, δεν τον αφήνει μόνο και αβοήθητο, χωρίς τα κατάλληλα πνευματικά όπλα και μετά από αυτό το καταπληκτικό ποίημα των χαιρετισμών της Θεοτόκου παρουσιάζει την Παναγία μας ως κρίνο που ευωδιάζει, ως εύοσμο θυμίαμα, ως πολύτιμο μύρο που η μυρουδιά του είναι μεθυστική. Προϋποθέτει δηλαδή την ύπαρξη πνευματικής όσφρησης στον άνθρωπο, η οποία προκαλείται από τον πνευματικό άρωμα της Παναγίας. Και είναι και τούτο γνωστό. Πέρα των σωματικών αισθήσεων υπάρχουν, κατά την πίστη μας, οι πνευματικές μας αισθήσεις που λειτουργούν κατά τη στοιχεία προς τις σωματικές. Η πνευματική όραση, η πνευματική ακοή, η πνευματική όσφρηση, η πνευματική γεύση, η πνευματική αφή. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται, σημειώνει ο Κύριος μας και ο ίδιος ο Κύριος. «Λάλη Κύριο δούλο σου ακούει», λέει ο προφήτης Σαμουήλ, «στη φωνή του Κυρίου. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος μαρτυρεί ο ψαλμωδός και ψάλλει διαρκώς η Εκκλησία». Η Θεοτόκος είναι η ζώσα και άφθονος πηγή θείων χαρισμάτων και απείρων ευλογιών για κάθε χριστιανό που την τιμά και τη σέβεται με την προσευχή και με τη λατρεία και προπάντως με την καθαρή ζωή του.
διότι, όπως είπε ο Κύριος, αν κάθε χριστιανός που λαμβάνει την χάρη του Αγίου Πνεύματος και το Άγιον Βάπτισμα και το Ιερόν Χρίσμα από τη Θεία Κοινωνία και την Αληθινή Μετάνοια διαμέσου της Ιεράς Εξομολογήσεως από το Συντετριμένο Πνεύμα και ιδιαιτέρως από την εφαρμογή του Θείου Θελήματος γίνεται μέσα στην καρδιά του αυτή η δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Αυτός ο καρπός του Πνεύματος, πηγή ύδατος, αλωμένου η ζωή αιώνιων. Αν όλα αυτά γίνονται στην καρδιά που έχει την χάρη του Αγίου Πνεύματος, τότε αυτό το πράγμα ισχύει ασυγκρίτως πολύ περισσότερο για το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία κατέστη το κατεξοχήν δοχείον του Αγίου Πνεύματος, αφού καταξιώθηκε να κυοφορήσει στα παρθενικά της πλάχνα και να γεννήσει το μονογενήν Υιόν του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, Αυτόν που μας χαρίζει την αιώνια ζωή. Η Παναγία μας είναι όχι μόνο τιμιωτέρα των Χερουβίμ, όχι μόνο ενδοξωτέρα των Σεραφείμ, αλλά και υψηλωτέρα όλων των Αγίων και λαμπροτέρα όλων των ηλίων και βασίλισσα της Βασιλείας των Ουρανών. Η Θεοτόκος είναι ο βράχος της αλήθειας, της αλήθειας της πίστεώς μας, που πάνω σε αυτό τον βράχον σπάνε και θα σπάνε εις τους αιώνας πάντοτε τα φοβερά κύματα των δικών μας παθεών και αμαρτημάτων που καταστρέφουν την ψυχή μας και μας φθείρουν ψυχικά. Η Εκκλησία, ο Χριστός, η Παναγία μας, οι Άγιοι μας, τα μυστήριά μας είναι η κυβωτός της σωτηρίας μας. Γι' αυτό και παρακαλούμε κάθε μέρα την Παναγία μας, τη Μητέρα του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όλους εμάς που ψάλαμε σήμερα τον κανόνα και τους χαιρετισμούς, που και την τιμάμε με την ζωή μας, να μας στερεώνει στην πίστη. Στις πρεσβείες της, εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί στηρίζουμε την ελπίδα μας για τη σωτηρία μας. Αδελφοί μου, στις δύσκολες τούτες μέρες που βιώνει ο τόπος μας, δεν πρέπει να απελπιζόμεθα, αλλά οπλισμένοι με την δύναμη του ζωπιού Σταυρού του Χριστού μας, που τίθεται ενώπιόν μας εν μέσω Σαρακοστής, καθώς και με την χάρη της Υπεραγίας Θεοτόκου, που με τόσο λαμπρό τρόπο τιμούμε τις πέντε Παρασκευές της κατανυχτικής αυτής περίοδου, να πορευόμεθα τον αγώνα των καλών μεν πίστη, κατερικότητα, διάκριση, νυφαλιότητα και προπάντως αγάπη προς τον πράσχοντα αδελφό, που βιώνει και αυτό στο δικό του κυκαιώνα των προβλημάτων της καθημερινότητας, έχοντας ως μοναδικό του σκοπό να ενωθούμε με τον Χριστό και να γίνουμε μέτοχοι της Θείας Χάριτος που οδηγεί στην αιώνια ζωή και στη Βασιλεία των Ουρανών. Κλείνοντας, με τα πολλής της χαράς, σας μεταφέρω την ευλογία του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων, Κυρίου Θεοφίλου του Τρίτου, που ως πνευματικός ποδηγέτης μαζί με όλους τους Αγιοταφίτας Πατέρας είμεθα ακεί με τη φρουρή των Παναγίων προσκυνημάτων και δι αυτού του Παναγίου και ζωπιού τάφου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Σας μεταφέρω την ευλογία του Θεομετωρικού Μνήματος της Υπεραγίας ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και σας προκαλώ να επισκεφθείτε τα Ιεροσόλυμα και να ζήσετε από κοντά την ευωδία του Παναγίου τάφου και να εφρανθείτε πνευματικώς από όλα τα Πανάγια προσκυνήματα που στηρίζουν ανά τους αιώνας την πίστη ημών, σαν έναν που έμενε να χαράξει σωτηριοειδώς την ιστορία της ανθρωπότητος. Σεβασμιότατε Άγιε Πατρών, άφησα τις ευχαριστίες προς το σεπτό πρόσωπό σας εις το τέλος, όχι απολύθη, αλλά επειδή θέλω να τιμήσω εξαιδιασμένος την σεβασμιότητα και μαζί με εσάς τόσο το Θεοφιλέστε τον Επίσκοπο Κερνίτσης κύριον Χρύσανθο, όσον και όλο το Τίμιο Πρεσβυτέριο της Ιεράς Μητροπόλεως ημών. Σεβασμιότατε, είμαστε ευγνώμενος που σεις διαρκώς επιδεικνύετε το αμέριστον ενδιαφέρον και την αγάπη σας εις το παλέφα των Πατριαρχείων Ιεροσολύμων για τον προκαθήμενο της Ιωνίτιδος Εκκλησίας, τον σοφό, ακούραστο και ακίμητο φρουρό όλων των Παναγίων προσκυνημάτων, Πατριάρχη Ιεροσολύμων κύριων Θεόφιλων και όλους εμάς, αρχιερείς, ιερομονάχους και μοναχούς
που απαρτίζουμε την αγιωτοφυκητή αδελφότητα. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποδοχή και την φιλοξενία στον περικαλήν και μεστόν χάρη των ιερών ναών του Αγίου Ανδρέα εις την Θεόσωστον και Αποστολική πόλη της Πάτρας και μεταφέρω εις ημάς την χαράν τόσο του Μακαριωτάτου Πατριάρχου ημών όσο και όλης της αγιωτοφυτικής αδελφότητος ημών. Προσωπικώς η συγκίνησή μου είναι μεγάλη, διότι έλκω την καταγωγή μου από έναν τόπο που είναι γνώριμος σε όλους σας, από τα μαρτυρικά και ματωμένα Καλάβρητα, όπου μεγάλωσα και ανδρώθηκα δίπλα σε σοφούς ιερείς και πεπαιδευμένους εργάτες του Ιερού Θυσιαστηρίου, με προεξάρχοντα τον μακριστό γεροντάν μου, τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Λαύρας, Αρχιμανδρίτην Άνθιμων Δημακόπλων, στον οποίον οφείλω πολλά, όπως τις συνεχείς νουθεσίες του και προτροπές όταν ήμουν ακόμα μικρό παιδί, μαθητή στο γυμνάσιο, να αγαπώ τον Χριστό και την Εκκλησία μαζί με τους Αγίους. Έτσι, χάρη σε εκείνον, εκάρι μοναχός στη Λαύρα και ερχόμουν συχνά να προσκυνήσω τον Άγιον Ανδρέα, τον πολιούχο και προστάτη ημών. Η χάρη του Θεού ενέταξε τη διακονία μας εις το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και στα ιδεοβάδιστα μέρη και δι εις τη Μητρόπολη Φιλαδελφίας, με έδρα το Αμάν της Ιορδανίας, όπου μέσα στο πέλαγος της Μέσης Ανατολής πολλές φορές κάπ από αντίξωες συνθήκες υπηρετούμε την Εκκλησία και προσπαθούμε να μεταμπαλαδεύσουμε το σωτηριώδες μήνυμα του Σωτήρος Χριστού. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον χορό των Ιεροψαλτών για αυτήν την τόση άρτια και όμορφη πανδεσία των ύμνων που μας χάρισαν σήμερα στην ακολουθία των χαιρετισμών. Να έχετε κάθε ευλογία του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, το φως της Αναστάσεως, το οποίο κάθε μεγάλο Σάββατο βγαίνει από την πλάκα του Παναγίου Τάφου, να φωτίζει τις καρδιές σας, να σας δίνει δύναμη, να αγωνίζεστε το υπόλοιπο του αγώνα της ζωής που έχουμε όλοι. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως και πάλι τον Άγιο Πατρόν, τον αδελφόν που σήμερα με συγκίνησε, διότι μετά από 40 και πλέον χρόνια βρέθηκα κοντά σας και μου έδωσε την τιμή να ανεβώ σε αυτό το θρόνο, τον οποίο έχουν παλιοί αρχιερείς και εγώ ένας ταπεινός και ένας ανάξιος βρίσκομαι σήμερα κοντά σας. Σας ευχαριστώ Άγιε Πατρόν, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, σας εύχομαι ο Θεός να σας δίνει δύναμη, υγεία και θα ήθελα κάτι να πω, να το ακούσουν όλοι οι πατρινοί, ότι όταν στην Ιερά Σύνοδο λάβαμε το γράμμα σας και ζητούσατε το τίμιο ξύλο, όλοι οι αρχιερείς, όλοι και οι 18 αρχιμανδρίτες και αρχιερείς που ευρίσκονται μέσα στη Σύνοδο, είπαν μακαριότατε να πάει το τίμιο ξύλο στην Πάτρα, διότι ο Άγιος Πατρών είναι αυτός που στηρίζει τα Πανάγια προσκυνήματα. Η κάθε του παρουσία που έρχεται εις τα Ιεροσόλυμα στηρίζει τους Αγιοταφύτες Πατέρας. Δεν είναι μόνο χρωματικός, είναι τη δύναμη που δίνει. Είναι αυτές οι ενέσεις, οι τονοτικές, οι τονοτήλ που λέω εγώ, που μας δίνει όταν έρχεται και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε σε ένα μέρος που είναι δικό μας, αλλά δεν είμαστε ξένοι, βρισκόμεθα εν μέσω άλλων. Και εγώ, σεβασμιότατε, υπηρετώ στην Ιορδανία σε ένα πίμνιο με 200.000 Ορθοδόξους. Έχουμε 10 ενορίες μέσα στο Αμάν. Είμαστε κάτω από την ομπρέλα την Χασιμητική, κάτω από το Βασιλέα, ο οποίος είναι πάντοτε στο πλευρό του Πατριάρχου Ιεροσολύμων και όλων εμάς. Σας διαβεβαιώνουμε ότι όλοι μας σας αγαπούμε και θέλουμε πάντα να επισκέπτεστε τα Πανάγια προσκυνήματα. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ και όλους τους πατέρες, τον Άγιο Πρωτοσύγγελο, ιδιαιτέρως για την αγάπη του σήμερα, τον προϊστάμενο και όλους τους πατέρες, μέσα από την καρδιά μου. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών,
τες πρεσβείες Παναχράντου, τες ποινείς ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, Προστάτου και Πουλίου Ποιμών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Ασκής Γραμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωαννίων και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Ποδράκου και το συναυτό Αγίο Μαρτύρων, όγκαι τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα, αδελφοί, υπέρ ειρήνης του κόσμου, Κύριε Λέησον, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, Κύριε Λέησον, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βενεδίκτου και των συγχωροστατούντων αυτό Αγίων Αρχιερέων Χρυσάνθου και Χρυσοστόμου του και Ποιμενάρχου ημών και πάσης της ε Χριστώ ημών αδελφότητος, Κύριε Λέησον, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, Κύριε Λέησον, υπερευωδώσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού, Κύριε Λέησον, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, Κύριε Λέησον, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, Κύριε Λέησον, υπέρ των εντυλαμμένων ημί της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εθαλάσσιοι καλώς πλεόντων, υπέρ των εναστενίες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων, ύπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Oh.
ελέησον και σώσον ημών. Διευκόν του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Ανακοινώνουμε στην αγάπη σας ότι αμέσως μετά και περί ώρα 9 και 10 θα ξεκινήσει η Ιερά Αγρυπνία, Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Όπως έχει ανακοινωθεί, καθημερινά στον Ιερό Ναό θα τελούνται ιερές ακολουθίες σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχετε λάβει. Και να ανακοινώσουμε στην αγάπη σας, σε συνέχεια αυτό που είπε ο Σεβασμιότατος Φιλαδελφίας, ότι η Ιερά Μητρόπολη διοργανώνει την επόμενη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους από 28 Απριλίου μέχρι 3 Μαΐου. Όσοι ενδιαφέρεστε για δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες, στα γραφεία της Μητροπόλεως καθημερινά 9 με 1.